λίγη γνώση θα έλεγα όσον αφορά το κόνσεπτ Ιπανέμα, Ουτόπια. Θα ευχαριστώ στο The Ridge που μας φιλοξένησε σε συνδυασμό με τη Spirit, μια χειροποίητη ολλανδική μηχανή. Μία από τις καλύτερες μηχανές του κόσμου, είναι η τρίτη στην Ελλάδα που στείνεται. Χωρίς να λέω πολλά λόγια, θα περάσω τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος είναι πρωταθλητής Ελλάδος, επαγγελματίας μπαρίστας. Θα έρθει να μας κάνει μια παρουσίαση όσο αφορά τη δουλειά της εταιρείας και όσο αφορά τον καφέ που πίνετε. Και σας ευχαριστούμε τόσο καιρό. Είμαστε καλά. Λοιπόν, είμαι ο συγκεκριτής εταιρείας, ονομάζομαι Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Κάνουμε τα σεμινάρια στην εταιρεία, άρα σημαίνει ότι όποιοι δουλεύουν τον καφέ μας, όποια παιδιά δουλεύουν τον καφέ μας, σε οποιοδήποτε μαγαζί, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, μπορούν να κατέβουν στο δικό μας το χώρο. Σε σπάνιες περιπτώσεις πηγαίνουν και στο δικό τους ανεξαρτήτου περιοχής και προσπαθούμε να τους δείξουμε 5 βασικά πράγματα και αν έρθει ακόμα παραπάνω πολλά περισσότερα για το πώς να βγάλουμε πολύ πιο ωραίο το αποτέλεσμα το οποίο πίνουμε. Σήμερα μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ σε συνδυασμό το ότι τοποθετήσαμε μία από τις, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, από τις πολύ καλές μηχανές παγκοσμίως, είναι οι Ολλανδικές σκιές Vader Westen. Το μοντέλο του συγκεκριμένου είναι η Spirit, οπότε όσοι για το καφέ μας, το καφέ σήμερα, ας μας πούνε όποιος θέλει αν του άρεσε ή όχι. Έχουμε ετοιμάσει κάποια slide εδώ που ουσιαστικά θα μας δείξουν κάποιες φωτογραφίες από την φάρμα Ιπανέμα που υπάρχει στην Βραζιλία. Ωραία. Το όνομά μας λοιπόν Ιπανέμα το έχουμε πάρει από τη φάρμα Ιπανέμα που βρίσκεται στη Βραζιλία και είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες φάρμες που υπάρχουν παγκοσμίως. Ωραία. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, για να εξηγήσω και κάποια πράγματα κάποιους που δεν ξέρουν, εδώ είναι ουσιαστικά το κεράσι όπως λέμε το καφέ, επειδή μοιάζει και στο χρώμα αυτό το συγκεκριμένο, κάνω κάνει κόκκινο, αλλά και στο μέγεθος. Εδώ ουσιαστικά είναι ένας ολικός καρπός, που είναι έτοιμος ουσιαστικά να τον συλλέξουμε για να γίνουν τις εργασίες σιγά σιγά, για να μπορέσει να αποκτηθεί και να ασφαλίσει σε οποιαδήποτε χώρα. Γιάννη, εδώ είναι ένα μικρό, πολύ μικρό κομμάτι από τη φάρμα της Ιπανέμα. Έχουμε ήδη πρώτο λόγο και πάλι γιατί η φάρμα έχει έκταση περίπου όσο είναι σχεδόν η Πελοπόννησο. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια φάρμα με πάρα πολλά καπνόδεντρα, περίπου στα 12-13 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε όσο αυτό το καφέ μπορούμε να χρειαστούμε. Σημαίνει λοιπόν ότι και τον Ιπανέμα, για όσους το γνωρίζουν, αλλά και το Ουτόπια, και τον Ουτόπια που είναι ένα δεύτερο μπράντ ουσιαστικά, σαν να λέμε, το οποίο βρίσκεται πάλι στη φάρμα Ιπανέμα, απλά δεν είναι ο ίδιος καφές. Δηλαδή δεν είναι από το ίδιο ακριβώς μέρος. Ωραία. Εδώ ουσιαστικά είναι 10 έκταση, το οποίο ουσιαστικά μετά από 9 μήνες ο οποίος έχει ξεκινήσει σχεδόν μια πορεία, οι καρποί είναι έτοιμοι για να τους συλλέξουν για να περάσουν στις επεξεργασίες επόμενες. Πάμε μια φωτογραφία, δείξαμε ένα είναι ο καφές ο οποίος είναι ωριμός, δηλαδή έχουν περάσει 9 μήνες και ο καφές είναι σε πλήρη ωριμότητα. Μετά την συλλογή που έχει γίνει είτε με τα χέρια είτε από κάποια μηχανική μορφή, έχει απλωθεί ουσιαστικά σε κάποια βάτιος, έτσι ονομάζεται, είναι κάποια τσιμεντένη δρόμη, ας το πούμε έτσι, σαν να το έχουμε απλώσει δηλαδή έξω στον δρόμο μας. Και εδώ βλέπουμε το τραπέζι επειδή είναι μεγάλη έκταση, ουσιαστικά περνάει αρκετά χρονικά διαστήματα και ανακατεύει τον καφέ για να μπορέσει να ανακατευθεί όντως και να πέσει η υγρασία σε ένα πιο μικρό επίπεδο. Εδώ να σας πω ότι από τη στιγμή που κάνουμε τη συλλογή του καρπού από τα δέντρα, η υγρασία από ένα καφέ φτάνει περίπου στο 60%. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι αδιανόητο να μπορέσουμε να τον αφήσουμε, να τον συλλέξουμε, να τον αποδικεύσουμε ήδη και στα σουβάλια για να γίνει ουσιαστικά η εξαγωγή του καφέ. Λίγο πίσω πάλι. Ο καφές λοιπόν όπως είναι εδώ θα μείνει περίπου για 2 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η υγρασία, από την αρχική υγρασία στο 60% θα φτάσει περίπου στο 12-13-14%. Τότε είναι έτοιμος λοιπόν ο καφές να δίνει κάποιες άλλες επεξεργασίες, αλλά σίγουρα όταν φτάσει στο 12-13% η υγρασία πλέον, μετά από 2 εβδομάδες λοιπόν, θα ξεκινήσει κάποια άλλη διαδικασία. Εδώ που είναι απλωμένα στα πάτια, όπως είπα και πριν, ο καφές σημαίνει ότι θα στεγνώσει φυσικά από τον ήλιο. Επειδή από εμάς λοιπόν δέχεται την ελληνική κτηνοβολία, άρα τη θερμοκρασία, πέφτει σιγά σιγά θερμοκρασία και φτάνουμε στα επιθυμητά επίπεδα. Κάθε βράδυ για την αποφυγή βροχή ή υγρασία, όλοι οι καφέ που βλέπετε εδώ πέρα απλωμένοι, που φανταστείτε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, μαζεύεται σε τσουβάλια σε λινάτσες, ξαναμπαίνει μέσα στο εργοστάσιο και ξανά την επόμενη μέρα το πρωί, ξανά απλώνεται και το ταφέ κάνει αυτή τη διαδικασία όλη την υπόλοιπη μέρα. Γιάννη, πάμε στην επόμενη. Ωραία. Εδώ βλέπουμε λίγο την αρχική μορφή στην αριστερή φωτογραφία, όπως είναι ο καφές πράσινο, δηλαδή πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Και σιγά σιγά βλέπουμε όλο και πιο όρημα ουσιαστικά κεράσιο όπως είπα και πριν. Μέσα σε κάθε ένα κεράσιο βλέπουμε 2 κόκκους, οι οποίοι είναι σε πράσινο μορφή όπως είναι κανονικά για κάποιον που δεν ξέρει. Ωραία.
και σε αυτή τη μορφή ουσιαστικά θα ξεκινήσει η διαδικασία της επεξεργασίας. Να πούμε λίγα στην εταιρεία που ιδρύθηκε το 2004, μετά από πολλά χρόνια ο διευθύντης εταιρείας, ο κ. Δημήτρης Ξηδώνας, που ήταν στην Αφρική για 22 χρόνια, που είχε δικό του εργοστάσιο επεξεργασίας και δική του πάμπα, άρα σημαίνει ότι προλήφεται γραφές σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, έβγε η γύψη στην Αθήνα για να κάνει την Κάβο Μελάς, δηλαδή την αντιπροσωπεία της Πανέμα και μετέπειτα του Ουτόπια. Έχουμε πάει σε μια καινούρια έδρα, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, το οποίο μας βοηθάει ουσιαστικά για την πολύ καλύτερη εκπαίδευση των ανθρώπων το οποίο έρχεται. Πέρα λοιπόν από το εκτεταμένο συνεργείο πολύ συνεργατών, έχουμε και πάρα πολλά σημεία χώρες πανελλαδικά, που σημαίνει λοιπόν ότι οτιδήποτε θα μπορούσαμε να πιούμε τον καφέ. Αυτό επίσης σημαίνει ότι αν εδώ ο καφές είναι πάρα πολύ ωραίος, δεν σημαίνει ότι σε ένα άλλο μαγαζί θα είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά δυστυχώς ευτυχώς λάθη που μπορούν να γίνουν, παρόλο που είναι ένας καφές, παρόλο που μπορεί να είναι και οι πιθανοί, για να μην βγει το προϊόν το ίδιο ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Ένα συγκεκριμένο καφέ. Ωραία. Υπάρχει Πανέμα, όχι από εμάς, το 1964, όπως είπα και πριν, έχουμε 12 εκατομμύρια καφεόδεντρα, άρα μιλάμε για πάρα πολλά μεγάλα, πάρα πολλά καφεόδεντρα. Είναι νούμερο ένα φάρμα παγκοσμίως που πήρε κάποιες πιστοποιήσεις, όπως είναι το YouTube, το Red Forest Alliance, έχουν να κάνουν καθαρά ουσιαστικά με το καρπό, με το δάσος ουσιαστικά, άρα μιλάμε ότι είναι ένα πολύ καλύτερο και χώμα για να προστατεύουν τον καφέ μας και κάποιες άλλες διακρίσεις. Ουσιαστικά είμαστε μεγάλοι αντιπρόσωποι στα Starbucks της Αμερικής και όχι της Ελλάδος, ωραία, που είναι μεγάλες αλυσίδες, της Coca-Cola και της Mitsubishi στην Ιαπωνία. Και η Pharma εδώ πέρα ουσιαστικά είναι και η Βραζιλία, είναι 28η χώρα εξαγωγής καφές παγκοσμίως. Ωραία, για να μην πάμε προς τα επόμενα. Το είπαμε και πριν, ένα όριμο κεράσι που είναι έτοιμο για να συλλεχθεί. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λίγο το γευστικό προφίλ του καφέ. Το γευστικό προφίλ εδώ πέρα, το οποίο θα δείτε κάποια πράγματα όπως η οποία πήγε πορτοκαλιού και μελιού, θέλει να πούμε ότι δεν είναι ψεκασμένα ούτε με κάποια. Θα ξάσουμε το λόγο. Το γευστικό προφίλ, λοιπόν, όπως λέει εδώ πέρα, μια γλυκιά πήγε πορτοκαλιού και μελιού. Τώρα θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά στο καφέ μας και στο οποιοδήποτε καφέ στις περισσότερες εταιρείες ή χώρες, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ψεκασμένο με κάποια ουσιαστικά είτε σπρέι, είτε αρώματα, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή η επίγευση που μας βγάζει στο άν πορτοκάλι δεν είναι ότι το ψεκάσαμε είτε από άρωμα, είτε βάλαμε λίγο χυμό από πορτοκάλι. Ο καφής είναι ένα γεωργικό προϊόν, το οποίο δοκιμήσει συγκεκριμένες περιοχές του σημερινού. Άρα σημαίνει λόγω της συγκεκριμένης ορθόπτωσης του υψομέτρου και της επεξεργασίας που δέχεται, ο καφές από μόνος του βγάζει κάποια γευστικά χαρακτηριστικά. Οι καφέδες περίπου συνήθως της Βραζιλίας είναι πάρα πολύ πιο ήπιες, οξύτητες, είναι πάρα πολύ πιο γλυκό, γιατί μας βγάζουν συνήθως κάποιες γεύσεις και νότες από σοκολάτα για τους καρπούς, όπως και πορτοκάλι και μέλι. Ωραία. Λίγο πίσω, γιατί λέγεται στις εξαρτησίες, θα θέλω να πω. Εδώ πέρα που λέμε στην αρχή είναι συνδυασμός τριών μεθόδων. Ο καφές από τη στιγμή που έχει συλλεχθεί, υπάρχουν τρεις επεξεργασίες, είναι η natural, δηλαδή αυτή που στεγνώνει απευθείας στον ήλιο, όπως δείξαμε και στη φωτογραφία. Υπάρχει natural, η οποία είναι, ουσιαστικά έχει βγει το εξωχάρτιο, αυτό το κόκκινο το γεράσιο που είδαμε πριν, και έχει στεγνώσει μετά στον ήλιο. Και η επεξεργασία η full ghost, η κλειμένη δηλαδή, που ουσιαστικά ο καφές έχει αποχωριστεί το εξωχάρτιο, αυτό το κόκκινο το γεράσιο που λέμε, και έχει τεχνή ζύμωση για κάποιες μέρες και ώρες για να μας δώσει κάποια άλλα γευστικά χαρακτηριστικά. Κάθε μία μέθοδος, τρεις, έχουν και μία καινούργια η honey process εδώ και κάποια χρόνια, θα μας δίνει ένα διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Ωραία, δηλαδή είχαμε έναν ίδιο καφέ και είχαμε και natural επεξεργασία, τον ίδιο καφέ ξεχωριστά σε bar natural και σε full ghost, θα είχαμε, ενώ είναι ο ίδιος ο καφές, θα είχαμε τελείως διαφορετικά γευστικά προφίλ. Ωραία. Να πω λιγάκι ότι έχουμε τρεις διαφορετικές μεθόδους, γιατί έχουμε και τρεις διαφορετικές ποικιλίες, οι οποίες είναι από την Πάρμα Πανέμπα, δηλαδή από τη Βραζιλία, απλά είναι διαφορετικές ποικιλίες. Η μία είναι η ποικιλία Bourbon, αν έχουμε ακουστά από τα ουίσκια, δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά είναι μια ποικιλία. Ποικιλία Κατουάι και ποικιλία Κατουάι είναι τρεις διαφορετικές ποικιλίες αράβικα από την ίδια την Πάρμα την Πανέμπα και κάθε μία από αυτές έχει δεχτεί μία από τις τρεις επεξεργασίες καφέ. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Θα ήθελα να σου πω λιγάκι, ανά πάσα ώρα και στιγμή που θα ήθελα να με ρωτήσει κάτι, να σηκώσω το χέρι, να διακόψουμε, να μου πει ακριβώς τι θέλει να μου πει, χωρίς πρόβλημα, χωρίς τίποτα. Πριν συνεχίσω, εδώ βλέπω μια κύληση από την Spirit, όχι από τη σημερινή Spirit, από μια άλλη Spirit. Θα ήθελα λίγο να σου κάνω μια ερώτηση. Να σηκώσει κάποιο χέρι, είναι τα άτομα τα οποία δουλεύουν στο κομμάτι του καφέ, σαν παρίστα και γενικότερα στο κομμάτι του καφέ. Έχουμε εδώ, είμαστε όλοι κατανοητές. Έχουμε μόνο ένα φίλο.
Εδώ, ωραία, τέλεια. Θα σε ρίξω λίγο παραπάνω, παρακάτω. Εδώ λοιπόν, σας είπα και πριν, κάποιες από τις... πιστοποίησεις λοιπόν που έχουμε πάρει. Και εδώ σε σχέση με τη φωτογραφία βλέπουμε τις τρεις διαφορετικές επεξεργασίες. Είναι η επεξεργασία natural, δηλαδή το κεράσι στην φωτογραφία που βλέπαμε πριν με τον τραπέζι έχει στεγνώσει από την υγρασία, άρα έχει μείνει το εξωκάτω μαζί με τον καρπό. Αυτό θα μας δώσει ένα πιο γλυκό αποτέλεσμα. Η μεσαία φωτογραφία είναι η pulp natural φωτογραφία, που σημαίνει λοιπόν ότι έχει γίνει ο διαχωρισμός του κερασιού και μετά στέγνωσε στον ήλιο μέχρι να πέσει πάλι στο 12 με 13%. Και εδώ πέρα ουσιαστικά έχει γίνει αποχωρισμό του εξωκαρπίου, έχει μπει στο νερό περίπου για 24-48 ώρες, έχει γίνει δηλαδή μια σύμβωση, αυτό μας δώσει περισσότερες οξύτες στον καφέ μας. Και μετά έχει στεγνώσει στον ήλιο μέχρι και αυτή η επεξεργασία να πει στο 12-13%. Θα τη μαζέψουμε μετά και θα κάνουμε κάποια άλλη επεξεργασία για να συσκευαστεί και να γίνει η εξαγωγή του καφέ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα σταθμό που γίνεται η πίση του καφέ, και όχι μόνο, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μέσα η χώρη που αρχίζει και ρουφάει το καφέ μετά από το νερό που έχει γίνει επεξεργασία για να στεγνώσει ως ένα βαθμό και μετά να πάει στον ήλιο, στα πάντα για να στεγνώσει. Παρακαλώ. Τα βραβεία, να μην τα λέμε όλα ουσιαστικά. Το καλό είναι ότι η εταιρεία, η Pharma, μάλλον η Πανέμα, σχεδόν όπου έχει κατέβει σε διαγωνισμούς από το 1 μέχρι το 15 έχει πάρει σχεδόν τα περισσότερα βραβεία. Μιλάμε ότι έχουμε σχεδόν μια πολύ καλή Pharma με ένα πολύ πιστοποιημένο αλλά και πολύ καλό καφέ. Και από το 1, όπως είπα και μέχρι το 2015, σε διάφορες διαγωνισμούς που έχει κατέβει έχει πάρει την πρώτη θέση. Οι καλύτερες από όλες είναι οι τρεις τελευταίες. Το κάπο Φέξιλες που λέει, σε κάθε μια χώρα η οποία είναι παραγωγή καφέ, γίνεται το κάπο Φέξιλες. Το κάπο Φέξιλες σημαίνει ότι μαζεύονται οι θεωρητικά καλύτεροι καφέδες της ίδιας χώρας, ας πούμε της Βραζιλίας. Κάποιοι κάπερς, δηλαδή κάποιοι γευσηγνώσες, δοκιμάζουν δείγματα από καφέ και ψηφίζουν την καλύτερη φάρμα, ουσιαστικά το καλύτερο καφέ, ο οποίος έχει και μια τιμή η οποία είναι στα ύψα, το πούμε έτσι. Οπότε εμείς έχουμε πάρει 2-3 από αυτούς τους διαγωνισμούς. Εδώ ουσιαστικά δείχνουμε τον πρώτο καρπό για να γίνει ουσιαστικά το καφέδεντρο, ή θα γίνει με κάποια φύλλα από τα ήδη δέντρα, ή θα πάρουμε πράσινο καφέ πριν δεχτεί επεξεργασίες και θα το ξαναπιτέψουμε. Και για 3 περίπου μήνες θα μείνει σε κάποια μικρά δεδρύλια και μετά θα γίνει η κανονική φύτευση, σε οποίο τα δέντρα περίπου ζουν από 25-30 χρόνια. Για να έχουμε λίγο περίπου μια εικόνα. Η κάτω φωτογραφία μας δείχνει ένα cupping, δηλαδή μια γευσηγνωσία ενός καφέ. Για να μπορούμε να καταλάβουμε λίγο το γευστικό προφίλ, πρέπει να το κάνουμε πρώτα μια γευσηγνωσία και μετά να βγει προς το εμπόριο. Και εδώ ουσιαστικά είναι μία από τις επιστοποίησεις και ένα κομμάτι της φάρμας. Αυτά. Εδώ ουσιαστικά είναι όλοι οι μέθοδοι επεξεργασίας, είτε στεγνώματος είτε πλύσης που γίνεται στην φάρμα. Είναι ένα κομμάτι της φάρμας. Το roasting είναι λάθος. Οπότε γιατί το καπνίσμα γίνεται σε εμάς. Το κεφάλαιο. Ωραία. Το καπνίσμα του καφέ μας γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια στην Αθήνα και στο Κοροπή. Οπότε εδώ είναι κάποια οι σταθμοί λοιπόν που δέχονται την επεξεργασία του καφέ από τη στιγμή που είπαμε και πάλι έχει πέσει η υγρασία. Εδώ είναι το καμπολιστήρι το οποίο είναι στον Κοροπή, είναι σε εμάς. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι που δεχόμαστε τον καφέ, περίπου χωράει γύρω στα 120 κιλά πράσινο καφέ. Ο καμπολιστήρις του καφέ θα βγει περίπου στα 90, διότι υπάρχει υγρασία και θα χαθεί κατά το καπούρτισμα. Και ουσιαστικά απευθείας γίνεται και η συσκευασία στο βαρελάκι με την βαλβίδα για να φύγει προς τα μαγαζιά μετά από κάποιες μέρες. Όχι 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 είναι από που γίνεται το καπούρτισμα στην Ελλάδα. Δίνουμε καφέ της Ανατολής και στην Ευρώπη. Και όπως είπαμε και πριν, έχουμε κάποια αυστηρά πρότυπα της φάρμας με τις πιστοποίησεις. Αυτό είναι πάλι το καπουριστήρι που έχουμε μια κοντινή φωτογραφία για να δούμε λίγα τι είναι το καπουριστήρι. Παρακάτω, αν έχουμε κάποια άλλη. Κάποια από τα προϊόντα μας, είτε μιλάμε για την Ιπανέμα, είτε μιλάμε για τα Οτόπια. Είμαστε σε κάποια πράγματα όπως τους καφέδες φίλτρου, μέσα αντιπρόσωποι από την εταιρεία Στοσοκία και τη Διάμο δηλαδή. Αποκλειστικά αντιπρόσωποι. Σε όλες τις μεθόδους φίλτρου, αν έχετε δει όλα αυτά τα σχεδόν σε οποιοδήποτε μαγαζί, αλλά και στο συγκεκριμένο σχολείο που βρισκόμαστε εδώ. Και κάποια άλλα προϊόντα όπως το τσάι και οι σοκολέτες, οι οποίοι είναι από Έλληνες παραγωγούς και αυτοί. Και τα τσάι αλλά και οι σοκολάτες. Ο εξοπλισμός λοιπόν, πέρα από τον εξοπλισμό που έχουμε στις Case Vandal Western, έχουμε και εξοπλισμό και σε κάποιες άλλες μηχανές της Περιτάλ. Γιάννη, το κάνετε δεν είναι Περιτάλ, όχι. Εδώ είμαι εγώ, το κοιτάζω αυτό. Εδώ είναι ο χώρος ο οποίος γίνεται η εκπαίδευση με τις μηχανές. Έχουμε τις δύο τις Case, μία και μία-δύο το άλλο το μοντέλο, ανάλογα
ποιος έχει έρθει και δύο πιο καπλές μηχανές όπως είναι η Βερντάλ που είμαστε αντιπρόσωποι για να γίνεται η εκπαίδευση σε καθημερινή βάση. Πάμε παρακάτω, το προφίλ μιας μηχανής, εδώ είναι η μηχανή σπήρηση διπλή, η επόμενη πρέπει να είναι η Μιράζ, η Μιράζ είναι η άλλη μηχανή, το δεύτερο μοντέλο, ένα πιο απλό μοντέλο της εταιρείας της Κέις. Η σπίστερη μονή, η μηχανή που βγάζει, ωραία, δεν βγαίνει στην κλίση τη σπίστερη, γίνει μόνο σε μονή. Η οποία ιδρύθηκε το 1984, το design είναι χειροποίητο γιατί παραγγείλουμε σήμερα που πρέπει να μας έρθουν μετά από 4 μήνες. Που σημαίνει λοιπόν ότι όλα γίνονται στο χέρι. Ωραία. Και ένας από τους ιδρυτές ήταν ουσιαστικά ο σχεδιαστής της Λαμπαρτσόκο της Λίνεα. Αυτές εδώ πέρα οι μηχανές είναι η Βερντάλ, είμαστε εδώ και 2-3 χρόνια αντιπρόσωποι, έχουμε πάνω από 200 μηχανές σε όλα τα σημεία της Αθήνας. Ωραία, που βγαίνει σε 3 μοντέλα, 4 μοντέλα. Εδώ βλέπουμε ένα από αυτά, η οποία είναι η Βερντάλ IBLTA. Ωραία. Και εδώ, ας πούμε λιγάκι για όποιο το γνωρίζει, είναι λίγο η έκπληξη που έχουμε σε περίπου 8 εβδομάδες, 7-8 εβδομάδες, δηλαδή κατά τα Χριστούγεννα. Το συγκεκριμένο ονομάζεται Mava, είναι η καινούργια γενιά πλέον του καφέ. Πλέον ουσιαστικά το μόνο πράγμα που βλέπουμε είναι να μας μιλήσει κάτι σαν draft, φαίνονται μόνο τα κλίστρα και τα κουμπιά για να κάνουμε τις εκκυλήσεις. Όλα τα υπόλοιπα από boiler και ό,τι έχει να κάνει βρίσκονται κάτω από το τραπέζι θεωρητικά. Ωραία. Η οποία ξεκίνησε το 2013. Περιμένουμε το πρώτο να μας έρθει το Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα και ουσιαστικά θα ξεκινήσει με τις συγκεκριμένες μηχανές. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες όπως είναι οι Μόντβαρες που τα έχουν κάποιος γνωρίζει. Οι Μάβα όμως έχουν μια τεράστια διαφορά σε σύγκριση με κάποια αντίστοιχα μοντέλα όπως είπα και προηγουμένως. Σαν σταθερότητες και εδώ θα μας δώσει ουσιαστικά θα ξεκινήσει η γενιά με το τέταρτο κύματος καφέ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τρίτο κύμα του καφέ. Το τρίτο κύμα καφέ δεν είναι κάποιο είδος κύματος και σεφ κτλ. Έχει να κάνει καθαρά με το καφέ και το πόθος ή ως ξυλοφιά πράγματα. Ένα από το τρίτο κύμα είναι ουσιαστικά κάποιοι θα το γνωρίζουν ήδη τα τρίπερ και κάποιες άλλες μεθόδοι καφέδες φίλτρου. Ωραία. Ουσιαστικά το τέταρτο κύμα έχει να κάνει πιο πολύ με πιο live καπορδίσματα, με εξοπλισμούς οι οποίες βρίσκονται κάτω από το τραπέζι όπως λέμε, είτε αυτό είναι ένα boiler για νερό, είτε είναι το Mavam. Θα ήθελα να πω λίγα για το Mavam πριν συνεχίσουμε παρακάτω, ότι εγγυώνται, γι' αυτό και καθυστερούν λίγο στην παράδοση, εγγυώνται ότι μπορούν να έχουν την ίδια σταθερή θερμοκρασία, πράγμα το σημαντικότερο για εμάς που αρέσει έχουν 53 κιλά σταθερότητα σε παραγωγή στη θερμοκρασία. Και το μόνο πράγμα ουσιαστικά που μιλάνε όλη την ώρα είναι για τη σταθερότητα της θερμοκρασίας. Ωραία, εγγυώνται για 53 κιλά, τα έχουν στην κρίμα σε περίπου 2-3 μήνες. Θα καταλάβουμε λοιπόν ακριβώς αν το ισχύουν αυτά τα πράγματα. Θα είναι το πρώτο μάβα στην Ευρώπη σε 20 μήνες. Ωραία. Το τρίτο κύμα καφέ ουσιαστικά που γίνεται εδώ και κάποια χρόνια έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τελείως διαφορετικά από τα προηγούμενα δύο κύματα. Το τρίτο κύμα θέλει να μας πει για ότι ο μπαρίστα είτε ο επιχειρηματίας γνωρίζει περισσότερα για το καφέ, είτε γνωρίζει για τις φάρμες, είτε γνωρίζει για τις επεξεργασίες και για τις ποικιλίες και μπορεί να μιλήσει πιο άμεσα στο πελάτη για να του δώσει να καταλάβει τι είναι αυτό που πει το διαφορετικό. Εν ολίγη στα προηγούμενα δύο κύματα, θεωρητικά το πρώτο και το δεύτερο, είχε να κάνει με πιο πολύ με το στιγμιαίο καφέ και συντομία δηλαδή. Και με τις αλυσίδες που ξεκίνησαν σιγά σιγά να εμφανίζονται παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, όπως πήγε τα Starbucks ή τα Flow Cafe είτε κάποια άλλα. Όλα αυτά ουσιαστικά έχουν πεθάνει. Στο τρίτο κύμα που υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια, μιλάμε για πιο ποιοτικό καφέ. Και σε λίγο καιρό θα φτάσουμε στο τέταρτο κύμα, το οποίο όπως είπα και πριν. Έχει να κάνει περισσότερο για κρύα ροφήματα, μια και στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα φρέντα που έχουμε εμείς εδώ. Άρα, μιλάμε για κρύες εκκυλήσεις φίλτρου, τα οποία πλέον αποθηκεύονται σε μπουκάλια και σε διάφορα άλλα πράγματα. Σίγουρα λοιπόν τα αλυσίδες καφές, περισσότερο direct trade, δηλαδή επαφή με τον αγρότη σε συγκεκριμένες φάρμες για να μιλήσουμε για τον καφέ πολύ περισσότερο, να πάρουμε καλύτερες τιμές και ουσιαστικά να ξέρουμε τι προϊόν έχουμε να δώσουμε. Και κάποια στιγμή ουσιαστικά μετά από κάποια χρόνια θα δώσουμε και στο πέμπτο και στο έκτο κύμα. Παρακαλώ. Τέλος. Ωραία.
Επίσης έχουμε φέρει κάποιους καφέδες, κάποιες προελεύσεις για να τις κάνουμε brewing με την διαδικασία του Gripper. Έχουμε ένα καφέ από την Ονδούρα, μια επεξεργασία απλημένη, το οποίο θα μας δώσει κάποια στοιχεία από ποιος είναι κάποια πιο σπεριτοειδή φυσικά χαρακτηριστικά. Και ένα καφέ από την Αιθιοπία, από τη χώρα που παρακαλεί το καφέ. Είναι από την Pharma Fuji, συνεργασία Natural, αυτά που λέγαμε δηλαδή πιο πριν. Με πιο συγκεκριμένα, με πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οξύτητα σε φρούτων και κάποιων λουλουδιών που σπερκίνητο και σε μήλι. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά να φτιάχνω φίλτρο ζεστό, να μοιράσουμε στον κόσμο που θέλω να δοκιμάσει. Αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, οποιοδήποτε είναι αυτό, θα το απαντήσω με χαρά. Ωραία.